όνομα το έχουμε χάσει. Το έχουμε χάσει και δύο χρόνια. Αγωνία επικρατεί στις τάξεις των καζανάριδων της Κρήτης. Μόνο με το όνομα δεν έχουμε μέλλον. Το ζήτημα της εμπορικής ονομασίας της Τσικουδιάς προκαλεί εντάσεις με την Οργάνωση Αμπελουργών και Ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης να συγκαλείχτε σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης, προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι αλλαγές που έρχονται, αλλά και να υπάρξει συντονισμός για τις από εδώ και πέρα κινήσεις. Το όνομα Τσικουδιά φυσικά και δεν χάνεται από την Κρήτη. Καταφέραμε και μπήκαμε σε ένα νέο πλαίσιο και έτσι προσπεράσαμε προβλήματα που ταλανίζανε το χώρο και μας οδηγούσαν στο να μην μπορούμε να αποστάξουμε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αμβικούχων και Αμπελοκαλλιεργητών Ελλάδος που έδωσε το παρόν στη συνάντηση, μπορεί το όνομα Τσικουδιά μετά από πολλές δεκαετίες να γίνεται πια προνόμιο μόνο για τους ποτοποιούς. Ωστόσο, οι διήμεροι αποσταγματοποιοί κέρδισαν μια σειρά από διεκδικήσεις που εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους. Έχουμε 7 θέματα εδώ που είναι προβλήματα και πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία και για τα 7, όχι μόνο για το όνομα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, γι' αυτό πρέπει να μάθει ο κόσμος. Η κατηγορία του τυποποιημένου, της υποποιημένης Τσικουδιάς, το οποίο είναι στο καθεστώς των ποτοποιών, με 50% έκπτωση λόγω παραδοσιακού προϊόντος και τότε μπορεί να αναφέρεται, όταν είναι σε σωστή συσκευασία και τυποποίηση, μπορεί να αναφέρεται η λέξη Τσικουδιά. Δεν μπορεί να αναγράφεται όμως πάνω σε ένα μπουκάλι το οποίο θα είναι πλαστικό ή ένα μπουκάλι, παράδειγμα, χύμα. Δεν μπορούμε να έχουμε έστω σαν σύνθετη ονομασία και μέσα, άρα εσύ το ρώτησες, το όνομα Τσίπορο και Τσικουδιά. Γιατί? Γιατί ο τεχνικός φάκελος έχει τρεις προϋποθέσεις. Ένα είναι να έχουμε αμβικάνο των 130 λίτρων, δεν έχουμε. Ένα είναι να έχουμε δεξαμενές αποθήκευσης 20.000 λίτρων για απόσταγμα, δεν έχουμε. Και τρίτο, το σημαντικό που δεν έχουμε είναι δεν έχουμε εμφιάλωση. Προϋποθέτει εμφιάλωση. Αυτή τη στιγμή πάμε σε ένα νέο μέτρο και ένα νέο δεδομένο που μας βοηθούν να έχουμε μέλλον για το αύριο. Από την πλευρά τους, οι καζανάριδες εμφανίζονται προβληματισμένοι, σημειώνοντας πως Κρήτη χωρίς Τσικουδιά δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν θέλουμε, ρε παιδιά, απόσταγμα. Πώς θα το κάνουμε? Θέλουμε να είναι την αλέη Τσικουδιά. Άλλη είναι η Τσικουδιά, άλλο είναι το Τσίπουρο. Άλλο είναι ο απεργός της Κρήτης. Άλλο είναι τη Βόρεια Ελλάδα. 11 βαθμούς, 9 βαθμούς στα σταθμίδια τη Βόρεια Ελλάδα, 14 πάει. Γίνεται να κάνουμε το ίδιο προϊόν? Δεν γίνεται. Στο τιμολόγιο δεν μπορούμε να το γράψουμε όμως. Δεν είναι θέμα δικό μας, μόνο δικό μας θέμα, να αλλάξουμε, να συνενέσουμε τα λίγη των όνων. Θα πρέπει να συνενέσει γενικότερα η Κρήτη. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε να συγκροτηθεί μια ολιγομελή επιτροπή με εκπροσώπους από όλους τους συλλόγους της Κρήτης και σε συνεργασία με την περιφέρεια να καταγραφούν νέες προτάσεις και διεκδικήσεις που στη συνέχεια θα τεθούν σε διαβούλευση με το αρμόδιο Υπουργείο. Εάν δεν μπει η Ιρακή στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, δεν έχει κανένα μέλλον η Τσικουδιά. Συγγνώμη για τη λέξη. Λοιπόν, η Τσικουδιά, εκεί θα σώσει και το όνομα, εκεί θα σώσει και το επάγγελμα, εκεί θα τα σώσει όλα. Αν δεν πει εκεί μέσα, όλα αυτά που κάνουμε είναι σκεπασταρές.